Χθες που ήμουν τον πρόεδρο της κυβέρνησης στην Κύπρο, πόσες γενικές απεργίες έχουν γίνει, το πολύ ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα εκεί το έφτιαξε, έχουν γίνει δύο. Στην Ελλάδα έχουν γίνει 30 τα τελευταία χρόνια. Και από ό,τι άκουσα, προγραμματίζει και άλλη μια όσο νόπο. Αυτά δεν έχουν λογική. Ρώτησα πόσα συνδικάτα υπάρχουν και μου είπαν, ας πούμε, στον κλάδο της κατασκευής υπάρχει ένα. Εμείς στον κλάδο της Ολυμπιακής είχαμε 30. Για να κάθονται 400 τεμπέληδες, συνδικαλιστές, κρατικοδιέτη, να κάνουν δημόσιες σχέσεις και πολιτική σε 5.000 υπαλλήλους. Έχει λογική αυτό. Το ίδιο πράγμα γίνεται, ας πούμε, τώρα ενδεχομένως στη ΔΕΗ ή σε άλλες ΔΕΠΟ. Αυτά έχουν λογική. Αυτά πρέπει να κάτσουμε να δούμε. Η Ελλάδα αλλάζει αιώνα. Δεν μπορεί λοιπόν να καμαζεύονται 25 άτομα. Ξέρετε, έχουμε στην Ελλάδα το εξής. Και δημιουργούμε γρανάδια. Έχουμε Συνδικάτο Μηχανικών, Συνδικάτο Υπομηχανικών, Συνδικάτο σε ΔΕΠΟ, Συνδικάτο σχετιζόμενους με τους υπομηχανικούς. Δηλαδή, μαζεύονται 21 άτομα, σύμφωνα με τον νόμο του 82 του Απόστολου Καρλαμάνη, κάνουν ένα σωματείο, έχουν την πίεση γιατί σταματάει να γρανάζει στη ΔΕΚΟ, παίρνουν απόφαση από τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ και αυτοί που είναι συνδικαλιστές δεν δουλεύουν. Ωραία δουλειά. Να μαζεύονται 21 άτομα, να είναι 11 στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ανοίγουν ένα γραφειάκι και να μου κάνουν τους συνδικαλιστές επαγγελματίες. Όλα αυτά και τα άλλα μας φέρανε εδώ. Και όλα αυτά θα αλλάξουν. Πρέπει να πούμε σε μια άλλη λογική.